τη συνέχεια, πώς έρθουμε. Ναι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλείς ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, παντακού παρόν και κατά πάντων ημερών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Υιός, ελθέει και σκήνωσε ο ημίν και καθάρισε εμάς από πάσης κυρίως και σώσε τα αγαθέτα ψυχάς ημών. Έχουμε αρκετά χρόνια που μαζευόμαστε εδώ. Μας φιλοξενεί το Ακτισάκι του Αγίου Σπυρίδωνος και Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Δεν θυμάμαι όμως αν έχουμε κάνει λόγο για το βίο του Αγίου Σπυρίδωνος, γιατί είναι και ο Άγιος Σπυρίδων ανάμεσα στο χορό των Αγίων της Εκκλησίας, ένας από τους στυλοβάτες της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας. Χωρίς να αναφερόμαστε καθόλου ή να μελετάμε καθόλου βίους Αγίων, δεν στηρίζεται καμία πνευματική ζωή, καμία απολύτως. Είναι ανάγκη μεγάλη να μελετούμε τους βίους των Αγίων. Θα αναφέρω ένα προσωπικό περιστατικό με ένα δικό μου άνθρωπο που συνέβη και που έχει σχέση με τη μελέτη της ζωής των Αγίων, του βίου των Αγίων. Είχα συζήτηση με ένα δικό μου άνθρωπο και του έκανα λόγο για τη μελέτη που πρέπει να κάνουμε σχετικά με τους βίους των Αγίων. Να μελετάς, λέω, και κανένα βίο Αγίου, είναι απαραίτητο. Το θεωρούσε πάρεργο ή μη ενδιαφέρον να μελετάει βίους Αγίων. Συνέπεσε όμως να οδηγήσει ο Θεός τα βήματά του, του ανθρώπου, στον οποίο συνιστούσε να μελετήσει, στο κελί ή στο μοναστήρι του πατρός Φερφύριου. Με το που πάτησε το πόδι μέσα στο κελάκι του, η πρώτη κουβέντα που άκουσε από το στόμα του πατρός Παρφυρίου, να μελετάς και κανένα βίο Αγίου, είπε στον άνθρωπο αυτό. Βλέπετε, είναι τροφή της ψυχής η βία των Αγίων. Ο Απόστολος Παύλος μας κάνει σύσταση γι' αυτό. Λέει, πείθεστε και υπήκητε της ηγουμένης ημών. Θα το εξηγήσω. Να έχετε υπακοή, το πείθεστε, στους προϊσταμένους σας που έχετε, στους Αγίους σας δηλαδή, που έχετε στο χώρο και εκκλησιάζεστε. Γιατί αυτοί είναι εκείνοι που θα δώσουν λόγο για σας. Είναι
και του Κυρίου εντολή να αναφερόμαστε εμείς προσωπικά στα πρόσωπα των Αγίων. Άλλωστε η εντολή «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί», να γίνετε Άγιοι, λέει ο Κύριος, γιατί και εγώ είμαι Άγιος, αυτή η εντολή, χωρίς να υπάρχει αναστροφή, συναναστροφή, με ζώντας Αγίους και με απερθώντας Αγίους που βρίσκονται στη θηραβεύουσα εκκλησία, χωρίς αυτό δεν επιτυγχάνεται η αγιοσύνη της ψυχής μας. Είναι απαραίτητο να έχουμε σχέση κοινωνίας με τους Αγίους μας που έχουν φύγει και που είναι στη ζωή. Πώς θα γίνει με εκείνους που έχουν φύγει, με τη μελέτη του βίου. Πώς θα γίνει με εκείνους που είναι στη ζωή, με το να έχουμε επικοινωνία μαζί τους. Αλλιώς δεν γίνεται να υπάρχει πνευματική ζωή. Ανάγκη λοιπόν να μελετάμε τις βίες των Αγίων. Ο Άγιος μας που γιορτάζει μεθαύριο, ο Άγιος Σπύριδων, ζούσε στην Κύπρο, στην πόλη Τριμηθούντα, Τριμηθούντα της Κύπρου. Ήταν ολιγογράμματος. Θα λέγαμε σήμερα ότι ανήκει ένας τέτοιος χριστιανός στη μόρφωση, ως προς τα γράμματα μιλάμε τώρα, ανήκει στους ολιγογράμματους ή στους αγράμματους. Και θα είχαμε ίσως και σε περιφρόνηση το πρόσωπο αυτό. Γιατί εμείς ζητάμε να έχει διπλώματα για να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί του. Έχει δίπλωμα, ξέρει γράμματα, έχει σπουδάσει, το ερώτημα. Τότε μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις ομιλίες και τα κηρύγματά του. Είναι αγράμματος, δεν το πάμε κάτω. Ήταν λοιπόν ο λιγογράμματος ο Άγιος Σπύριδων. Απλούς στους τρόπους, απλούστατος. Δεν θα έβλεπε κανείς, άμα τον έβλεπε σήμερα, καμία επιτίδευση στο εξωτερικό σχήμα, στα ρούχα, στο περπάτημα, στην ομιλία, εντελώς απλώς. Της γραφής, αυτό που λέγει η γραφή, δηλαδή βήμα ποδός, το περπάτημα, και γέλος οδόντων και το γέλιο του, μαρτυρούσε την ποιότητα του ανθρώπου. Λέει, αναγγέλει τα πέρι ανδρός, λέει η Αγιαγραφή. Το καταλαβείς τον άλλο, λέει, και από το περπάτημα και από τα μάτια και από το πώς γελάει. Τι ποιότητα έχει μέσα στην ψυχή του. Δήμα ποδός και γέλος οδόντων, αναγγέλει τα πέρι ανδρός. Ο Άγιος Σπυρίδωνας ήταν απλός, ολιγογράμματος. Είχε όμως εσωτερικά χαρίσματα, αρετές, που αυτές μαρτυρούσαν ότι ήταν άνδρας τέλειος και είχε φτάσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εις μέτρων ηλικίας, δηλαδή είχε φτάσει εκεί που ο Χριστός ζητούσε. Ό,τι ακριβώς ζητούσε ο Χριστός, το διέθετε ο Άγιος Σπυρίδων. Αν βλέπαμε τον Άγιο Σπυρίδωνα και από την άλλη πλευρά τον Πατριάρχη Αβραάμ, στους τρόπους επικοινωνίας με το περιβάλλον
θα λέγαμε δεν ενδιαφέρουν. Έβγαινε στην πόρτα ο πατριάρχης Αβραάμ και περίμενε να έρθει κανείς, να περάσει κανείς από το εκεί που έμενε ο πατριάρχης Αβραάμ για να τον υποδεχθεί, να τον φιλοξενήσει. Όμοια και ο Άγιος Σπύριδων ήταν ένας άλλος πατριάρχης Αβραάμ, φιλόξενος, σαν τον πατριάρχη Αβραάμ ήταν ο Άγιος Σπυρίδωνας. Δεν υπήρχε φτωχός που να μην δεχότανε το δικό του έλεος, να μην τον βλέπει να απλώνει το χέρι του Άγιος Σπυρίδωνας και να του δίνει το έλεος του. Είχε γράφει ο βιογράφος του Αγίου Σπυρίδωνος, είχε ένα σεντούκι στο σπίτι με χρήματα και το είχε πάντα ανοιχτό. Έπαιρνε αδιάκριτα όποιος άπλωνε το χέρι. Δεν εξέταζε αν ήταν άξιος για ελεημοσύνη ή δεν ήταν άξιος. Το είχε το σεντούκι, λέει ο βιογράφος, ανοιχτό. Ήταν έγκαμος, είχε παντρευτεί, αλλά έμενε γρήγορα χείρος, πέθανε, έφυγε η σύζυγός του για την άλλη ζωή. Είχε δε αποκτήσει μία κόρη, την οποία είχε το όνομα Ειρήνη. Επειδή από νέος ο Άγιος Σπυρίδωνας είχε δώσει τα στοιχεία ότι είναι ο ενάρετος άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, ο αγαπημένος, εκείνος που αγαπούσε τον Κύριο και τον αγαπούσε ο Κύριος, είχε δώσει τα στοιχεία αυτά. Όλη η πόλη η Τριμηθούντα τον αγαπούσε τον Άγιο Σπυρίδωνα. Τον αγαπούσε και τον είχε πάντα σε περίοπτη θέση. Ήθελε δηλαδή να ένιωθε δηλαδή ότι είναι ένας σύγχρονος Άγιος της εποχής. Κοιμήθηκε ο επίσκοπος της πόλης Τριμηθούντα, της Κύπρου, και βέβαια ο λαός με μια ψυχή, με μια συμπεριφορά, κάλεσε για διάδοχο του επισκόπου που έφυγε για την άλλη ζωή, τον Άγιο Σπυρίδωνα. Είπαμε ήταν βοσκός και έβοσκε τα πρόβατα. Ήταν και γεωργός και καλλιεργούσε τα χωράφια. Ήταν απλούσιος τρόπους. Δεν είχε καμιά προσποίηση. Και επίσκοπος που έγινε φορούσε τα ίδια ενδύματα που φορούσε όταν δεν ήταν επίσκοπος. Ένα καπέλο, γράφει το βιογράφος, φτιαγμένο από φύλλα φοίνικα, δεν το αποχωρίστηκε και όταν έγινε επίσκοπος. Και τα ενδύματα που φορούσε πριν και μετά την επίσκοπον εκλογή του, δεν τα εγκατέλειψε. Επαναλαμβάνω, ήταν απλούς, πάρα πολύ απλούς. Στους άλλους ανθρώπους διέθετε αγάπη και επίοικια. Και επίοικια. Αυστηρότητα έχει στον εαυτό του μόνο. Έκρινε τον εαυτό του αυστηρά, τους άλλους όμως διέθετε τα δύο αυτά. Επίοικια και αγάπη. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε,
αυτός που διαθέτει αγάπη, όπως και ο Κύριος, δεν κρίνει, αλλά προσπαθεί με τη συμπεριφορά του να σώσει ανθρώπους. Σαν τον Κύριο που λέει, ου κήρθω κρίνε, αλλά σώσε. Δεν ήρθα για να κρίνω, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Η ποιότητα λοιπόν του άνδρα ήταν ανάλογη με εκείνη που ζητάει ο Χριστός. Ποια ήταν δηλαδή? Πέτρε, λέει στον Απόστολο Πέτρο ο Κύριος, αγαπάς με? Ναι Κύριε. Τότε του λέει, πείμενε τα πρόβατά μου. Πάρε τα πρόβατα που έχω, τα λογικά πρόβατα, να τα βοσκήσεις. Του είπε τρεις φορές ο Κύριος του Πέτρου αυτό. Βέβαια έχει τον σκοπό, αλλά όμως ο Πέτρος και τρεις φορές είπε, ναι Κύριε, φιλώσε, λέει τελευταία φορά. Ναι Κύριε, σε αγαπάω. Και ο Άγιος Σπυρίδωνας αυτό έκανε. Αγαπούσε τα πρόβατά του. Και η προσπάθειά του που είχε μοναδικά και εξαιρετικά ήταν πώς να οδηγήσει τα πρόβατα από την εδώ ζωή στην επουράνια βασιλεία του Θεού. Για εκεί φρόντιζε να οδηγήσει τα πρόβατα. Ήτανε ο φτωχός πλούσιος Άγιος. Προσέξτε το, ο φτωχός πλούσιος. Γιατί τα πλούτη δεν είναι το χρήμα, αλλά η ευγένεια της ψυχής. Και όπως λέει ο Γέροντας Παΐσιος, η αρχοντιά που διαθέτουμε μέσα στην ψυχή μας. Έχει και η ψυχή την αρχοντιά της, η οποία φαίνεται και στους λόγους και στα έργα. Και στους λόγους και στα έργα. Ο Άγιος Σπυρίδωνας είχε αυτή την αρχοντιά. Είχε θησαυρούς εσωτερικούς, τους οποίους διοχέτευε και στον κόσμο έξω. Έπιθε με τα έργα του. Σύμφωνα με εκείνο που είπε ο Κύριος, ότι να λάμπουν τα έργα σας, και αν βλέπουν τα έργα σας οι άνθρωποι, δοξάζουν τον Θεό που είναι στον ουρανό. Ούτω λαμψάτω τα έργα ημών έμπροστα των ανθρώπων. Έτσι να λάμπουν τόσο πολύ σαν του Κυρίου, για να βλέπουν οι άνθρωποι και να οδηγούνται στη Βασιλεία του Θεού. Τέτοιος ήταν ο Άγιος Σπυρίδωνας. Να μιλήσουμε για την πίστη του Αγίου, αφού τα έργα μαρτυρούν ότι ήταν η πίστη του 100% αυτή που ζητούσε ο Κύριος μας. 100% αυτή που ζητούσε ο Κύριος. Πίστη που, όπως λέει ο Κύριος, μπορούσε να κάνει όχι μόνο αυτά που κάνει ο Κύριος, αλλά και περισσότερα από εκείνα που έκανε ο Κύριος. Θα πείτε, είναι δυνατόν? Μα τώρα το λέει ο Κύριος. Του λέει ο Κύριος ότι εάν πιστεύετε, σαν το κόκκινο συναπείο, κουνάτε ένα βουνό. Αλλά όχι μόνο αυτό, όχι μόνο όσα εγώ κάνω θα κάνετε, αλλά και περισσότερα από εκείνα που κάνω εγώ. Τώρα, να κάνω μια παρένθεση έως εδώ, μια παύλα να βάλω και να δώσω το λόγο να κάνουμε μια κριτική εφαρμογής επί του αυτού μας και μετά να συνεχίσω. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Γιατί αναφέρομαι όλα αυτά? Ορίστε, μπορείτε να πείτε κάτι. Γιατί τα αναφέρουμε όλα εκείνα και γιατί γράφονται και στους βίους των Αγίων μέσα? Ποιος ο λόγος? Για να μοιάσω, ξέρω. Για να μοιάσω στον Άγιο.
για να μοιάσουμε τον Άγιο. Σωστό είναι αυτό. Λέει, τα αγνάρια, άμα βλέπουμε ναι. που περπάτησε ο Άγιος και τα αγνάρια είναι τα έργα του, πατήσουμε και εμείς πάνω στα ίδια αγνάρια. Καλά, καλά, εσύ. Άραγε, το ερώτημα είναι, θα φτάσουμε τον Άγιο, άλλο ερώτημα. Μια πορεία, κύριε. Να ρωτήσεις, εδώ γι' αυτό και σταματάω. Εφόσον ξέρουμε ότι οι Άγιοι πολεμώνται σε αυτό τον κόσμο, αναφέρει ο βιογράφος του αν είχε εχθρούς ο Άγιος Σπυρίδων. Αν είχε εχθρούς, αναφέρει ο βιογράφος. Μήπως να απαντήσεις, μπορείς. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Είχε, ο κύριος είχε εχθρούς. Yeah. Πάμπολους. Δεν γίνεται να μην είχε εχθρούς. Εφόσον είχε το διάβολο πρώτο εχθρό, αυτός κυνεί βουνά και κάμπους για να κερδίσει τα πάντα. Χριστιανός χωρίς εχθρούς δεν γίνεται. Αφού λέει ο Κύριος και εχθροί του ανθρώπου οικιακοί αυτού ακόμα. Και αυτοί που είναι λέει άνθρωποι δικοί σου θα είναι εχθροί σου. Άφησε λοιπόν ο Άγιος τα πατήματά του πάνω στα πατήματα να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να φτάσουμε τον Άγιο, όμως κι αν δεν γίνουμε ο Άγιος Σπυρίδωνας μπορούμε να κάνουμε το ένα βήμα, όπως λέγει ο Παΐσιος, το μικρό αλλά σταθερό βηματάκι. Αυτό ζητάει από μας. Να έχουμε μπροστά μας, όταν λέει να λάμπουν τα έργα σας για να βλέπουν οι άλλοι, ο Άγιος Σπυρίδωνας έλαμψε, όπως λάμψανε όλοι οι Άγιοι στο πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας μας. Και βλέπουμε και προσανατολιζόμαστε. Δεν χάνουμε το προσανατολισμό μας. Είναι ανάγκη. Και εκτός αυτού, λέει ο Γέροντας ο Παΐσιος, γιατί αυτός έζησε σαν Άγιος και μας υποδεικνύει. Λέγει ότι μελετάς τον βίο του Αγίου, που δεν είναι ο βίος του. Δεν είναι ο βίος του, γιατί δεν περιγράφει το βίος του. Μπορεί να περιγράψει τα βιώματα του Αγίου. Πώς έζησε. Έργα που έκανε, τα βλέπεις και τα περιγράφεις. Και αυτά δεν είναι όλο το έργο. Ένα πολύ μικρό μέρος του έργου. Ένα πολλοστιμόριο του έργου. Το έργο του Αγίου είναι δύναμη Θεού. Περιγράφεται η δύναμη του Θεού. Όχι. Συνεπώς, είναι ένα πολύ μικρό μέρος από εκείνο που έχει ο Άγιος, που καλούμεθα εμείς να προσλάβουμε με τις κεραίες μας, τις πνευματικές. Και εάν βέβαια έχουμε καούρα πνευματική, να το πω έτσι απλά, που να έχουμε δύναμη να σφρώγει, να αγκαλιάσουμε τον Άγιο, να τον αγαπήσουμε τον Άγιο με τα έργα μας, τότε αρχίζουμε και μπαίνουμε σε ένα πνεύμα αγιοσύνης. Και αυτό μη κατανοητό με το μυαλό μας. Δεν είναι δυνατό να περιγράφονται οι αρετές και οι δικές μας και ενός Αγίου δεν περιγράφονται με το μυαλό ποτέ. Λέμε με το στόμα, αλλά είναι στόμα. Το βίωμα, το περιεχόμενο, η ουσία, το μεδούλι της αρετής δεν περιγράφεται. Κάνεις ένα καλό και το κάνεις το καλό και νιώθεις να σου γεμίσει η αφροσύνη μέσα στην ψυχή. Περιγράφεται. Όχι. Του Αγίου πώς θα περιγραφεί. Εμείς λοιπόν αυτά που ξεχυλίζουν από το ποτήρι πιάνουμε. Και αυτά περιγράφουμε. Τα ξεχυλίσματα. Έτσι λέει ο πατήρ Παΐσιος. Ό,τι ξεχυλίζει από το βίο του Αγίου το περιγράφουμε. Και φανταστείτε, περιγράφουμε τα ξεχυλίσματα και εμείς από το ξεχύλισμα του ξεχυλίσματος συλλαμβάνουμε.
Καταλαβαίνεις, αυτά πιάνουμε. Τι πιάνουμε. Και στην Θεία Λειτουργία που πάμε, πιάνουμε αυτά που μπορούμε να πιάσουμε με τις δικές μας χεραίες. Θα δούμε και παρακάτω. Νομίζω το λέμε και εμείς την εφαρά που αν δεν το ζήσεις δεν το καταλαβαίνεις. Ποτέ. Ποτέ. Το ζεις και δεν είναι ολόκληρο ατόφιο. Ένα μέρος και λες το έζησα. Αυτό το μέρος. Τώρα μου θυμίζει ο αδερφός και συγγενής μου, μου θυμίζει το εξής. Ότι λέει, τον έστειλε στο Αμπέλιο να δουλέψει το πρωί. Τον έστειλε το μεσημέρι, τον έστειλε και το βράδυ. Και δούλεψε όλη μέρα ο ένας, μισή ημέρα ο άλλος και το βράδυ ο άλλος. Και λέει, πάρτε από ένα δινάριο, λέει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει το εξής. Ότι και αυτός που είναι στο κέντρο του παραδείσου, και αυτός που είναι σε μια γωνίτσα μικρή πέρα, έχουν την ίδια απόλαυση. Το πώς το ξέρει ο Κύριος. Το ξέρει ο Κύριος το πώς. Και λέει, αστέρι από αστέρι διαφέρει στη δόξα. Το γνωρίζει αυτό ο Κύριος. Λοιπόν, είχε την δύναμη που απέρε από την πίστη που ο Κύριος του χάρισε μετά από τον αγώνα που έκανε στη ζωή του. Έκανε αγώνα στη ζωή. Ήταν κοιμισμένος, αλλά αγωνιζόμενη η ψυχή ο Άγιος Σπυρίδωνας. Και αυτό ο Κύριος του έδωσε τη δύναμη να κάνει και θαύματα. Και έκανε και θαύματα ο Άγιος Σπυρίδωνας. Αναφέρει ο βιογράφος ότι σε περίοδο ξηρασίας που είχε σταματήσει και ο ουρανός να δίνει νερό και έτεινε η ξηρασία, οδηγούσε δηλαδή η ξηρασία σε λοιμό με γιώτα που σημαίνει πείνα στην Τριμηθούντα και στην Κύπρο. Πείνα μέχρι θανάτου. Εκεί θα έφτανε η ξηρασία αυτή. Ο Άγιος Σπυρίδωνας, σαν άνθρωπος του Θεού, σαν μεσίτης, γιατί οι Άγιοι μας είναι μεσίτες. Όποιος αποκόβεται από τους Αγίους, τελείωσε, δεν έχει εκκλησία. Μην το διανοηθούμε καθόλου. Οι αιρετικοί που μιλάνε για εκκλησία δεν έχουν εκκλησία. Η εκκλησία μας είναι κεφαλή ο Κύριος, ο Κύριος είναι στο τιμόνι του καραβιού που λέγεται εκκλησία. Μέσα στο καράβι αυτό είμαστε εμείς οι πιστοί και οι ψυχές μας στον ουρανό. Οι Άγιοι. Χωρίς τους Αγίους δεν νοείται το καράβι της εκκλησίας. Και αυτοί είναι που μεσητεύουν στον Κύριο για να πάμε και εμείς στον Παράδεισο μαζί τους. Θέλουν και χαίρονται όταν εμείς είμαστε κοντά στον Κύριο και πορευόμαστε το έργο του Κυρίου για να πάμε στον Παράδεισο. Έβρεξε, απέδωσε η γη καρπούς και έφαγε ο κόσμος. Την περίοδο αυτή όμως της ξηρασίας, ξέρετε όπως τώρα, την περίοδο που διανύουμε εμείς, βλέπετε τι κάνει η πλεονεξία, η κερδοσκοπία. Πλουτίζουν ορισμένοι άνθρωποι. Πλουτίζουν ορισμένοι άνθρωποι. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον πόλο του αλουνού, την ανέχη του αλουνού, να του πάρουν τα πέντε επάρχοντα. Αυτό δεν είναι φαινόμενο τωρινό. Είναι όλων των εποχών που φτάνουν σε ένα σημείο τέτοιο πείνας. Έτσι λοιπόν στην εποχή αυτή του Αγίου Σπυρίδωνος, οι πλούσιοι, αφού έδωσε οι καρπούς, μαζέψαν τους καρπούς, τις βάλες αποθήκες τους, για τον εαυτό τους. Ο Άγιος, που ήταν Άγιος όλων των φτωχών κυρίως, κυρίως των φτωχών, έκανε προσευχή και γκρεμίσανε αποθήκες. Και πήγαν και πήραν όλοι οι φτωχοί να φάνε. Γκρεμίσανε αποθήκες με την προσευχή του Αγίου. Γιατί πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, αλλά και ο Κύριος φροντίζει για τα παιδιά του και έχει τους ανθρώπους του και κανονίζει τα πράγματα. Ένας πιστός την εποχή εκείνη συνελήφθη και οδηγείτο στο απόσπασμα να εκτελεστεί, αλλά μακριά από την πόλη που ήταν ο Άγιος. Αφήγει την πόλη και προχωράει εκεί που ήταν να τον εκτελέσουν, αλλά ένα ποτάμι τον εμπόδιζε τον Άγιο να περάσει, δεν μπορούσε να περάσει
Και βέβαια με τη δύναμη του Κυρίου και του Σταυρού περάει το ποτάμι χωρίς να βραγεί καθόλου. Και πήγε και απελευθέρωσε τον άνθρωπο. Πήγε και απελευθέρωσε τον άνθρωπο αφού έτσι έπρεπε να γίνει με το θέλημα του Κυρίου. Θα ακούσουμε την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος το απολυτίκιό του. Και ακούμε να λέει σε ένα σημείο «Και εντομέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχες συγλειτουργούντας ερώτατε». Λέει «Κύριε Άγιε, την ώρα που εσύ στη λειτουργία», το τροπάρι το λέει, «την ώρα που εσύ στη λειτουργία απάγγελες τις ευχές σου στο ιερό μέσα, είχες αγγέλους που συλλειτουργούσαν μαζί σου». Συλλειτουργούσαν άγγελοι. Ένας διάκονος του μάλλον που παραβρέθηκε μαζί με τον Άγιο σε ένα εκκλησάκι που λειτουργούσε, μα που δεν ήταν κανένας πιστός, κανένας, μόνο ο Άγιος λειτουργούσε, την ώρα που ο Άγιος Σπυρίδωνας είπε «Ειρήνη πάση», πως βγαίνει στον κόσμο και ευλογεί, λέει «Ειρήνη πάση», ο διάκονος που ήταν μέσα είδε, λέει, και άκουσε τους αγγέλους να φωνάζουν και το πνεύματί σου, να του ψάλουν και το πνεύματί σου. Είχε δηλαδή μαζί για εκκλησίασμα τάγμα αγγέλων. Εμείς δεν έχουμε μάτια, δεν έχουμε τη δυνατότητα του Αγίου, αλλά ο Άγιος είχε τους αγγέλους που λειτουργούσε μαζί στην εκκλησία. Να έχουμε υπόψη μας, γιατί η εκκλησία φυλάσσεται από άγγελο, αλλά και εδώ λειτουργίας χωρί αγγέλων λειτουργούν μαζί μέσα. Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββάθου, αυτό μας λέει ότι οι άγγελοι συνυπάρχουν μαζί μας και συνοδεύουν τις ευχές του ιερέα, τις προσευχές δικές μας. Ειρήνη πάση ο Άγιος λοιπόν, και το πνεύμα σου οι άγγελοι απάντησαν. Έκανε τη λειτουργία με χορό, με ψάλτες τους αγγέλους. Αναφέρεται και η βιογραφία του Ιακώβου του Σαλίκη πάνω στο Όσιο Δαβίδ, ότι την ώρα που έβγαινε με τα Άγια από το Ιερό, νηστή Κύριος ο Θεός ημών, κρατούσε τα Άγια, ένιωσε μια φτερούγα να τον αγκαλιάζει και να τον οδηγεί στην είσοδο. Εμείς μεν νιώθουμε το βάρος των αμαρτιών μας και οι Άγιοι το νιώθουνε, αλλά νιώθηκε την παρουσία ζωντανή των Αγίων. Ζωντανή την παρουσία των Αγίων. Και εμείς που ερχόμαστε στην Εκκλησία, δεν φεύγουμε χωρίς να πάρουμε την αόρατη μυστική δύναμη που μας δυναμώνει για να κάνουμε όσο μπορούμε έργο Θεού. Χωρίς να έχουμε την Εκκλησία δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γιατί μας άφησε ο Κύριος εντολή να εκκλησιαζόμαστε. Γιατί είπε, πού είσαι ένα παιδάκι μου, οι γονείς. Σε χάσαμε τρεις ημέρες στο σπίτι του πατέρα μου. Εκεί είχε πάει, πως πήγαν τους γονείς για να προσευχηθεί και έμεινε τρεις ημέρες εκεί. Για να μας δώσει το παράδειγμα τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος ήταν λειτουργός και συλλειτουργός. Λειτουργός του υψίστου και συλλειτουργός με τις αγγελικές δυνάμεις. Έγινε το 325, όλοι γνωρίζουμε, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Τι σημαίνει Οικουμενική Σύνοδος? Από όλα τα μέρη της γης, όπου υπήρχε χριστιανικός κόσμος, όπου υπήρχαν πιστοί και υπήρχαν και εκκλησίες, μαζευτήκανε από όλα τα μέρη, από όλα τα μέρη της γης οι δεσποτάδες, οι επίσκοποι, στη Νίκαια, στην Ανατολή,
Μικρά Ασία δηλαδή. Νίκαια Μικράς Ασίας. Μαζευτήκανε εκεί γιατί ένας μεγάλος αιρετικός, μεγάλος διάβολος δηλαδή, τάραξε την εκκλησία. Την γούνισε για τα καλά. Γιατί έλεγε, δίδασκε εκείνος ο ταραχοποιός αιρετικός, δίδασκε ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι Θεός. Αυτό μαθαίνουμε και στο πρώτο σύμβολο της πίστης, στο πρώτο άρθρο του συμβόλου της πίστης, ότι ο Κύριος είναι Θεός και εις ένα Κύριον τον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού, και λέμε που είσαι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, ομολογούμε στο σύμβολο της πίστης. Λοιπόν ο Άριος έλεγε δεν είναι Θεός. Εκεί λοιπόν μαζευτήκαν όλοι, ήταν και ο Άριος. Αλλά μαζί με τον Άριο ήταν και, θα λέγαμε, και σοφοί σε εισαγωγικά αιρετικοί. Με μεγάλο ανάστημα. Θα λέγαμε σήμερα καθηγητάδες μεγάλοι. Που ήσαν αντίπαλοι των επισκόπων που ομολογούσαν ότι ο Χριστός είναι Θεός. Εκεί λοιπόν πήγε και ο Άγιος Σπυρίδων. Όχι με τα παπλώματα και τα διπλώματα, αλλά με τα ρούχα του σαφάνι, με το καπέλο που ήταν από φοίνικα. Προσπάθησαν να τον αποτρέψουν στο να πάρει μέρος στη συζήτηση. Διαβάστε την βιογραφία να το δείτε. Λέει προσπάθησαν να τον αποτρέψουν. Ο Άγιος όμως επέμενε και έδωσε το παρόν και πώς απέδειξε ότι η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Τρία πρόσωπα. Η Αγία Τριάδα είναι τρία ξεχωριστά πρόσωπα. Ξαναλέω, τρία ξεχωριστά πρόσωπα. Και ένας, αλλά ένας Θεός μόνο. Αυτό το αργιόταν ο Άριος. Αφού αργιόταν ότι ήταν Θεός ο Κύριος, τότε λοιπόν ο Άγιος Σπυρίδωνας, όλοι το έχουμε γνωστό, είχε ένα κεραμίδι στο χέρι, κάνει το σταυρό του, στον εαυτό του και στο κεραμίδι και το στίβει. Και βγαίνει φωτιά και ανέβαινε προς τα πάνω η φωτιά. Και το νερό που ήταν, που διαφυγεχθεί το κεραμίδι προς τα κάτω. Και στο χέρι του είναι το χώμα. Και λέει, ένα είναι το κεραμίδι, αλλά είναι τρία είναι τα στοιχεία. Νερό, φωτιά και χώμα. Όπως λοιπόν, ένα είναι το κεραμίδι, τρία είναι τα στοιχεία, έτσι μία είναι η θεότητα, αλλά τρία είναι τα πρόσωπα. Πατέρα, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Όταν είδανε αυτό το πράγμα, ένας είναι πολύ επίσημος, σε εισαγωγικά αιρετικός, που ήταν από τα πρωτοπαλίκαρα του αιρεσιάρχη Αρίου, μετανόησε και έγινε πιστός. Και με βάση το θαύμα αυτό, αποφάσισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος τα πέντε πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρονται στο Πατέρα, στο Υιό και στον Άγιο Πνεύμα, ότι είναι μια θεότητα. Στο πιστεύω δηλαδή που λέμε, διαβάστε 1, 2, 3, 4, 5 άρθρα, θα δείτε αναφέρονται σε αυτά τα τρία πρόσωπα. Εκεί λοιπόν, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, από ό,τι καταλάβαμε όλοι μας, πρωτοστάτησε, πρωταγωνίστησε ο Άγιος Σπυρίδωνας. Έκανε αυτό που δεν περίμενε κανείς εκεί μέσα. Ο απλός σοπάνης, ο απλός βοσκός, με τον απλούστερο τρόπο, αλλά και με τον αγιότερο, απέδειξε το τριαδικό δόγμα στο οποίο πιστεύουμε εμείς. Το δόγμα που δεν γίνεται κατανοητό μυαλό. Εκείνος το απόδειξε με εκείνο τον απλό τρόπο, ο Άγιος Σπυρίδωνας. Είπαμε ότι είχε μία κόρη ο Άγιος Σπυρίδωνας και ότι η γυναίκα του φύγει γρήγορα, αλλά και η κόρη του τον άφησε τελευταίο τον πατέρα. Πέθανε κι αυτή. Ένας από την πόλη της είχε εμπιστευτεί ένα ποσό με χρήματα της
κόρης του Αγίου Σπυρίδωνος. Και εκείνη λέει, πάρτα, της είπε να μου τα φυλάξεις. Πέθανε όμως και ήθελε τα χρήματα ο άνθρωπος. Πάει στον πατέρα, τον Αγίου Σπυρίδωνα και λέει, αυτό και αυτό. Έλα εδώ, του λέει. Πάνε στον τάφο, επάνω, ειρήνη, φωνάζει. Πού είναι τα χρήματα του ανθρώπου? Εκεί είναι, πατέρα, η φωνή από μέσα από τον τάφο. Απέδωσε και από τον τάφο τα χρήματα με φανέρωμα της κόρης και θαύμα του Αγίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και νεκρούς ανέστησε ο Άγιος Σπυρίδωνας. Και νεκρούς ανέστησε ο Άγιος Σπυρίδωνας. Το τελευταίο απ' όλα, που το ξενετάμε βέβαια και στο βίο και στο τροπάριο του Αγίου, ποιο είναι? Και όφιν, λέει, εις χρυσούν μετέβαλες. Χρυσάφι. Ναι, ένα φίδι περνούσε μπροστά του, ένας που δεν είχε, είχε ανάγκη από χρήματα, του ζήτησε να του δώσει και εκείνη την ώρα που έπαιρνε το φίδι, το σταυρώνει, το κάνει χρυσάφι, πάρτε, του λέει. Και του δίνει το, όταν τελείωσε η ανάγκη του ανθρώπου και έπρεπε να επιστραφούν τα χρήματα, το φίδι που το είχε κάνει χρυσάφι ξανασταυρώνει και ξανά έγινε ο χρυσός φίδι. Όταν επεστάφει ο θησαυρός, έγινε ο χρυσός πάλι φίδι και το όν επέστρεψε στη φωλιά του. Θέλω να σταθώ λίγο. Τι ώρα είναι? Παρά 10. Θέλω να σταθώ λίγο. Ζούμε κάτω από τη χάρη του Θεού, που πάντα δυνατά είναι και τα δύνατα ακόμη. Στεκόμαστε μπροστά σε ένα Άγιο, βλέπουμε ότι είναι όντως ήλιος μικρός που αντλεί το φως του από το μεγάλο ήλιο, όπως ονομάζουμε τον Κύριο στο τροπάριο του γεννήσεως, ήλιο της δικαιοσύνης. Και όταν λέμε δικαιοσύνης, δεν εννοούμε απλώς αποδίδει το δίκαιο. Όταν λέμε ήλιος δικαιοσύνης, εννοούμε ότι έχει όλες τις αρετές που υπάρχουν. Η λέξη δικαιοσύνη μέσα στην Αγία Γραφή δεν είναι αυτή η αρετή που λέμε έχω δύο πάρε ένα σύ και ένα σύ. Όχι, αλλά είναι η παναρετή, αυτή που κλείνει όλες τις αρετές μέσα, όλα τα καλά. Και ο Άγιος μας ήταν μικρός ήλιος που αντανακλούσε από το φως που έπαιρνε από το μεγάλο ήλιο της δικαιοσύνης στον Κύριο μας. Επανέρχομαι στο ερώτημα που κάναμε και προηγουμένως. Στεκόμαστε απέναντί του, θαυμάζουμε το πνευματικό δράστημα που δεν στηρίχθηκε στα γράμματα, δεν στηρίχθηκε στα πλούτη, αλλά στηρίχθηκε σε αυτόν που έδωσε τα γράμματα, που έδωσε και τα πλούτη. Γιατί αυτός είναι που πλουτίζει τον άνθρωπο, ο Κύριος δηλαδή, αυτός είναι που επιτρέπει να φτωχύνει ο άνθρωπος από τις δικές του ατασταλίες και αδυναμίες. Θα πάρουμε, όλα τα απολογίζουμε, αλλά από αυτά θα πάρουμε του Αγίου την τιμιότητα και την αγωνιστικότητα. Ο Άγιος εργάστηκε και αγωνίστηκε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί ο άνθρωπος να εργαστεί πνευματικά. Γιατί αυτό δεν συνιστά διδασκαλία Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο λέει ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και αυτό το κάτι θα μας ζητηθεί λόγος.
Άλλωστε, να το κάτι που κάνουμε. Δεν αρνούμεθα να συναχθούμε κάπου, να ακούσουμε λόγο Κυρίου. Να δώσουμε το παρόν ότι ζει η Εκκλησία και ακούει το λόγο του και εδώ και αλλού και αλλού και αλλού. Όπου ακούγεται ο λόγος Θεού. Όπου ακούγεται ο λόγος Θεού. Γιατί έχουμε η Αγία Χερά υποχρέωση. Είπαμε ότι ο Άγιος ήταν αγράμματος. Αγράμματος. Μας μιλάει και μας λέει δεν εμποδίζουν τα γράμματα για να πλησιάσουμε τον Χριστό. Δεν ξέρω γράμματα, λέει, δεν μπορώ να διαβάσω Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ να διαβάσω κάποιο άλλο βιβλίο. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω την Εκκλησία γιατί τα έχει σε γλώσσα αρχαιοπρεπή. Όλα αυτά μας τα αναιρεί ο Άγιος. Λέει, όχι, μην ισχυρίζει κάτι τέτοιο. Και εγώ αγράμματος ήμουνα, αλλά όμως το κενό εκείνο της απουσίας των γραμμάτων το καλύπτει η Θεία Χάρις. Λέει, τους αγραμμάτους αλλιείς, το τροπάριο της Πεντηκοστής, τους αγραμμάτους αλλιείς εσώφησε, λέει ένα τροπάριο, ότι έκανε σοφούς το Άγιο Πνεύμα τους αγραμμάτους αλλιείς. Τον αγράμματο Άγιο Σπυρίδωνα εσώφησε το Άγιο Πνεύμα. Και κάθε αγράμματο που ανοίγει την καρδιά του και αγαπάει τον Κύριο, τον σοφίζει. Άλλος λέει, παίρνω να διαβάσω και μου έρχεται σε Ελλάδα. Άλλος λέει, πάω στην Εκκλησία, με πειράζει το λιβάνι. Άλλος λέει, πάω στην Εκκλησία και νηστάζω. Ναι, δεν γίνεται, με αυτά είναι έργα του πονηρού. Όλα αυτά τα αναιρεί ο βίος κάθε Αγίου, όχι Αγίου Σπυρίδωνος. Αλλά το αγραμμάτου Αγίου Σπυρίδωνα, ο βίος μας λέει δεν υπάρχει εμπόδιο για εκείνον που αγαπάει τον Χριστό να αποκτήσει πνεύμα Άγιο και να σοφιστεί. Ένα από όλα που βεβαίως έπρεπε να το πούμε είναι ότι δεν του έλειπε, αφού είπαμε ήταν απλός, και λέει ο Παΐσιος, ο απλός είναι και ταπεινός, και ταπεινός είναι και απλός. Το λέει και έτσι, λέει ο πατέρ Παΐσιος. Είχε ταπείνωση, μαζί με την απλότητα και ταπείνωση. Και αγάπη μαζί, τα τρία αυτά δεν χωρίζονται, λέει ο πατέρ Παΐσιος. Πάνε πακέτο, τα τρία. Ο Άγιος Σπυρίδωνας τα έχει τα τρία αυτά. Πώς φτάνουμε τώρα, ο Άγιος Σπυρίδωνας, για να φτάσει να γίνει Άγιος ή κάθε Άγιος, ένα μοναδικό έργο είχε, όπως όλοι οι Άγιοι. Δεν αποχωρίζονταν οι Άγιοι από το έργο εκείνο που παραγγέλνει μία εντολή. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Όλα με την προσευχή γίνονται. Προσευχόμαστε εδώ που μπορούμε να προσευχόμαστε. Στη γη δηλαδή. Γιατί έρχεται η ώρα που θα σταματήσει η προσευχή. Και σταματάει όταν πάμε εκεί πάνω. Την προσευχή τι κάνουμε για να πάμε εκεί πάνω. Εκεί πάνω ποια είναι η δοξολογία. Στον ουρανό επάνω. Τελειώνει η δόσιμη σήμερον. Δεν υπάρχει δόσιμη σήμερον. Γιατί εκεί ζούμε ένα σήμερα πάντοτε. Ενώ εδώ που έχουμε το σήμερα, του λέμε δώσε μας σήμερα. Δώσε μας τη βασιλεία σου, μας λέει. Και αυτό το θέμα έχει προσευχή. Να του ζητάμε τη βασιλεία του. Και ο Άγιος αυτό έκανε στη ζωή του. Ζήταγε τη βασιλεία του Θεού. Και όταν πια αγκάλιασε τη βασιλεία του Θεού, σταμάτησε η προσευχή. Έτσι είναι. Επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά. Ότι ο βίος κάθε Αγίου που γιορτάζεται κάθε μέρα, που υπάρχουν και βιβλία συναξάρια που γράφουν τους βίους των Αγίων, μας πλησιάζει μυστικά, εντελώς μυστικά, στο να μοιάσουμε του Αγίου και του Κυρίου. Στο να μοιάσουμε. Και ο Κύριος έχει πει ένα ωραίο παράδειγμα, λέει, ότι δεν την καταλαβαίνουμε τη βασιλεία του Θεού. Δεν την καταλαβαίνουμε. Τη βιώνουμε, τη ζούμε, αλλά δεν την καταλαβαίνουμε. Ευτυχώς που δεν την καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν αντέχαμε. Όταν λέει ο Κύριος ότι η βασιλεία του Θεού μοιάζει με το κόκο του συνάπεως που το σπέρνεις στη γη και δεν χαμπαρίζεις γρή, πώς θα πιάσει η ρίζα, πώς θα σαπίσει δηλαδή, για να πιάσει η ρίζα, πώς θα πιάσει να μεγαλώνει σιγά σιγά, πώς θα βγάλει το βλαστάρι, πώς
τα κλονάρια, πώς τους καρπούς, δεν μπορούμε το καταλαβαίνουμε, δεν βλέπουμε, μόνο του μεγαλώνει. Αθόρυβα, μυστικά, έτσι λέει η βασία του Θεού, μεγαλώνει μέσα μας σαν το σποράκι εκείνο. Και γίνεται το δεντράκι εκείνο που ανεβαίνει η ψυχούλα και ζει μαζί με τον Κύριο. Η βασιλεία του Θεού είναι μυστικό πράγμα, είναι μυστήριο. Δεν κατανοείται με το μυαλό. Και όσοι επιχείρησαν να κατανοήσουμε τέτοιο, είναι τρελή. Είναι πέρα για πέρα τρελή. Μη ζητάμε κατανόηση. Η λογική μας λέει δεν φτάνουμε να το πιάσουμε με τα χέρια μας, το αποδέχεται όμως και το καταλαβαίνει η ψυχή. Αυτή είναι η διαδικασία. Και το βίο του Αγίου που είναι ο Παράδεισος, γιατί Παράδεισο έζησε και έγινε Άγιος, το κατανοούμε μυστικά και αθόρυβα με τη μελέτη του. Και μια και δύο και τρεις και πέντε και δέκα. Ο Ιερός Χρυσόστομος το λέει και άλλη μια φορά. Επαναλάβανε από τον άγγονά του αρκετές φορές ορισμένα πράγματα. Και έλεγε, ξέρετε γιατί επαναλαμβάνω? Γιατί με την επανάληψη μένουν μέσα και τα καταλαβαίνει η ψυχή. Αλλιώς, χωρίς επανάληψη, δεν γίνεται να καταλάβει τίποτα ο άνθρωπος. Και στη ζωή μας αυτό κάνουμε όλοι μας. Ζούμε και επαναλαμβάνουμε ορισμένα έργα πάρα πολλές φορές και κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα τρώμε. Κάθε μέρα αναπνέουμε. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε, καθημερινά το κάνουμε. Και εκείνο που είναι το σιωδέστερο απ' όλα, να αγκαλιάσουμε τον Κύριο και να πάμε κοντά του, να μην το κάνουμε κάθε μέρα. Πώς το κάνουμε, μέρα παραμέρα? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι καθημερινός τρόπος ζωής να πας στον Παράδεισο. Εύχομαι ο Άγιος Σπυρίδωνας, του οποίου εορτάζουμε την κοίμηση μεθαύριο. Πέθανε ο Άγιος Σπυρίδωνας 12 Δωδεκάτου το 348. 12 Δωδεκάτου, κοιμήθηκε δηλαδή, το 348, 348, σε ηλικία 78 ετών. Τόση ηλικία έχει ο Άγιος Σπυρίδωνας και εθεωρείται ότι είναι και μεγάλος. Τώρα εμείς είμαστε μικροί, 78 χρόνια. Πάμε και 100. Λοιπόν, ευχόμαστε ο Άγιος να μας σκεπάζει όλους, να μας δυναμώνει και να ένα από όλα να έχουμε ταπεινό μυαλό και απλότητα. Αμήν. Για να μην μας ενοχλεί ο συνάνθρωπός μας. Γιατί αν δεν έχουμε ταπείνωση και απλότητα, μας ενοχλούν όλοι. Και ο εαυτός μας ο ίδιος. Λοιπόν, την προσευχή μας, ευχαριστώ πολύ. Και πάλι εδώ την άλλη φορά. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ελεήσεις ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σας, ευθέτω η βασιλείας, γεννηθεί το θέλημά μας, ως εις ουρανών και επί γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερα και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, παραλύστε ημάς από το πονηρό. Διευχόμουν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος θέλει το παίρνει αυτό εδώ, το διαβάσει. Καληνύχτα.